Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι από τη σειρά Fidget Spinner του Unboxing Planet. Τέταρτο και τελευταίο Fidget Spinner για αυτή την πρώτη παρτίδα, όπως είπαμε, που μας έχει έρθει. Σε ωραίο μεταλλικό κουτάκι και με μια ωραία θικούλα το ανοίγουμε. Όπως είπαμε και τα προηγούμενα, το καθένα το διαλέξαμε ότι είχε μια πρωτοτυπία. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που λέμε 3-1. Γιατί έχουμε πρώτον πηξίδα, αρκετά χρήσιμο, ειδικά αν είσαστε κάπου έξω και εκτός από το να παίζετε με το fidget spinner σας, θέλετε ταυτόχρονα να βρείτε και το δρόμο σας μέσα στο δάσος, παραδείγματος χάρη. Επίσης έχουμε ένα ρολόι, βλέπετε ήδη το έχουμε περάσει την ώρα 5 και 6 το απόγευμα σήμερα που γυρνάμε το βιντεάκι, και πατώντας εδώ με ένα μικρό καρφάκι κάτι, έχει και την ημερομηνία, ημέρα και μήνα. Και στο τρίτο μέρος του τέτοιου, των τριών πτερυγίων σαν να λέμε, του fidget spinner, έχουμε και το λεντάκι, το οποίο ενεργοποιείται πατώντας πάνω εδώ με ένα κλικ, σαν να λέμε αυτό εδώ, και πλέον με την περιστροφή βλέπουμε και τα διάφορα σχέδια που κάνει. Όπως είπαμε και στα προηγούμενα, εδώ στην κάμερα ίσως να μην φαίνεται τόσο καλά. Και εντάξει, το συγκεκριμένο δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο, απλώς έχει ένα πράσινο, ένα μπλε και ένα κόκκινο χρώμα να περιστρέφεται. Απλώς αν κάνουμε και δεύτερο κλικ, αλλάζει, βλέπετε, ο τρόπος που αναβοσβήνουν, άρα θα αλλάξει και ο τρόπος που θα εμφανίζονται κατά την περιστροφή. Επίσης έχουμε και τρίτο κλικ με πιο αργό ρυθμό ανανέωσης, άρα αντίστοιχα διαφορετικό τρόπο εμφάνιση των χρωμάτων. Ίσως αν το δείτε από κοντά μπορείτε να πείτε ότι είναι και το πιο εντυπωσιακό, γιατί έχει διάφορα σχέδια που εναλλάσσονται. Και με το τέταρτο κλικ, από ό,τι θυμάμαι, κλείνει και τελείως, για να μην χαλάει και η μπαταρία, γιατί αυτό δεν είναι επαναφορτιζόμενο όπως άλλα που δείξαμε. Στο πίσω μέρος έχει διάφορα logo όπως Time is Money, Way to Succeed και Stand Firm Scorm. Αυτό, να σου πω, δεν ξέρω τι σημαίνει. Ωραίο, μεταλλικό, τουλάχιστον στην υφή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλό μεταλλικό από τα ακριβά μεταλλικά, αλλά τουλάχιστον έχει μια μεταλλική υφή. Πάντως, σε συγκεντρωτικό με τα υπόλοιπα fidget spinner, παρόλο που πλησίαζε το πρώτο που είχαμε δείξει, παρόλο που ήταν πλαστικό, αυτό είναι μεταλλικό και ότι θα είχε καλύτερο ρυθμό περιστροφής, ήταν, αν όχι υποδιέστερο, το ίδιο με το πρώτο που ήταν με τα λεντάκια, το μαύρο, το πλαστικό. Παρόλο που έδειχνε πολύ πιο καλό και πιο στιβαρό και πιο καλό σαν κατασκευή και ακριβό. Τέλος πάντων, αυτό το παίρνουμε, είπαμε, για την πρωτοτυπία του. Πηξίδα, ρολόι, ημερομηνία, ώρα και λεντάκια. 3-1, ό,τι σας βολεύει χρησιμοποιείτε, και ωραίο οπτικά και με ωραία θικούλα. Αυτό είναι λοιπόν το τέταρτο από τα fidget spinner που φέραμε σε αυτή την πρώτη παρτίδα. Όπως είπαμε, και για να ελέγξουμε και λίγο το θέμα με τα ταχυδρομεία και τα λοιπά, φέροντας φθηνά πραγματάκια. Υπάρχει και ένα πέμπτο, αν το προλάβουμε, είπαμε, σε αυτή την περίοδο, αρχές Αυγούστου θα το δείξουμε, αλλιώς θα πάει προς το τέλος του μήνα. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βιντεάκι και αυτή τη νέα σειρά, την εντός αγωγικών πιο ανάλαφρη, με τα fidget spinners. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσαν τα βιντεάκια, ένα like, ένα subscribe, ένα share ίσως, και θα επανέλθουμε σύντομα και με άλλα βιντεάκια, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε και κάποια σε stock και θα μπορέσουμε αυτή την περίοδο που δεν θα έχουμε νέα παραγωγή από βίντεο να ανεβάζουμε κάποια που είχαμε ήδη έτοιμα και είχαν μείνει λίγο πίσω στην προβολή. Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι για το υπόλοιπο του Αυγούστου. Ευχαριστώ.